Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Σας καλέσαμε σήμερα για να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του καθημερινού αγώνα για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητά μας, εντοπίσαμε φυτεία δεντρελίων κάναβης, ινδροπονικής καλλιέργειας και κατασχέσαμε περισσότερα από 1.200 δεντρέλια. Για την υπόθεση αυτή συλλάβαμε δύο αλλοδαπούς υπηκόους Κροατίας, ηλικίας 33 και 39 αντιστοίχως. Ειδικότερα στοιχεία και λεπτομέρειες θα σας παρουσιάσω ο διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, αστυνομικός υποδιευθύντης κ. Όψιμος Θεόδωρος. Εντοπίσαμε φυτεία δεντρελίων κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας σε κατάστημα στον Ναύπλιο Αργολίδας, αποτελούμενη από 1.224 δεντρέλια κάναβης. Για την υπόθεση αυτή, συλλάβαμε χθες 14 Δεκάτου 2015 το απόγευμα στον Ναύπλιο Αργολίδας δύο αλλοδαπούς υπηκόους Κροατίας ηλικίας 33 και 39 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστο αριθμό συνεργών τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δεντρελίων κάναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε χθες το απόγευμα αστυνομική επιχείρηση σε κατάστημα στον Ναύπλιο Αργολίδας, όπου βρήκαμε συνολικά και κατασχέσαμε 1.224 δεντρέλια κάναβης ύψους 20 έως 50 εκατοστών περίπου, σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας αποτελούμενο από 317 ανακλαστήρες θερμότητας, 214 μετασχηματιστές, χρονοδιακόπτες, θερμόμετρα, ανεμιστήρες και άλλα αντικείμενα. Οι συλλευθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα διοικηθούν στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, ενώ οι αστυνομικές έρευνες και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την υπηρεσία μας για την ταυτοποίηση των συνεργών τους.